Καλημέρα σας, κύριε, τι κάνετε, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Που ξεκίνησε λίγο άσχημα βέβαια με τις φωτιές. Τρέχεις και εσύ για τις φωτιές, Νίκο μου. Χθες ναι, βοήθησα για το. Έβλεπα βίντεο από τον Θανάση, από τον Νίκο, έβλεπα βίντεο φουλ, ναι. Εντάξει. Ειδική στα πυροβολικά. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, ο αθλητικός ρεπόρτερ, μας το λέγανε στις σχολές, δεν το πιστεύαμε, μπορεί να σταθεί παντού. Άμα έχεις κάνει αθλητικό ρεπορτάζ, μπορεί να σταθείς παντού. Έτσι. Με ένα μικρό, όπως το λένε, έτσι, μια μικρή αναζήτηση και έρευνα, στέκεσαι παντού. Ισχύει αυτό που λες. Ισχύει. Αυτή είναι η τρίτη φωτιά. Εντάξει. Μετά το, μία στο Ντουμπάι, μία στα Καλύβια, αυτή είναι η τρίτη. Μεγάλη. Λοιπόν, αγαπά πάντως αχρίαστη να είμαστε. Έτσι. Ναι, εντάξει, γιατί προφανώς. Είναι άσχημα τα πράγματα. Προφανώς. Τώρα να τα βάλουμε λίγο κάτω ενώψη Άγιαξ. Καταρχάς να πούμε ότι χθες ο Άγιαξ έκανε πρεμιέρα, κέρδισε 1-0 την Χέρενφεϊν. Δεν έδειξε φοβερά πράγματα στην επίθεση. Έδειξε ότι έχει κάποιες αδυναμίες στην άμυνα. Ήταν λογικό βέβαια γιατί έκανε 6 αλλαγές και δεν θα φόρτσαρε ανάμεσα στα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έχουμε πει ότι έχει ένα κοινικό προπονητή που σκέφτεται κυρίως πλέον πως θα κλειδώνει τις νίκες και αυτό έκανε και χθες. Πήρε αυτό που ήθελε και επί της ουσίας φόρτισε τις μπαταρίες ενώπιση του Παναθηναϊκού κάνοντας την τρίτη δυνάμεων. Ο Άγιαξ έχει πάρει μαζί με τα φιλικά του την έκτη σερινίκη, είναι η τέταρτη σε επίσημα, έχει κάνει ένα από τα καλύτερα ξεκινήματά του τα τελευταία χρόνια και μπορεί να μην είναι στο πικ, ας πούμε, της φόρμας του, αλλά με την ικανότητα που έχει βάλει και χθες το έκανε ξανά να παίζει πολύ καλά σε μικρό χώρο τον Παναθηναϊκό, τον πλήγωσε από τα δεξιά, χθες από τα αριστερά έκρυψαν την μπάλα κατά σημείο του Άγιαξ και κατάφεραν να πάρουν το κόλ της νίκης, να είχαν κινδυνεύσει. Είχε και ένα δοκάρι ο Άγιαξ, ωστόσο η όλη εικόνα του, ρε παιδί μου, εντάξει, ενθαρρυντική είναι για τον Παναθηναϊκό, στο ίδιο μήκος κύματος, ότι εάν και εφόσον σκοράρει πρώτος ο Παναθηναϊκός μπορεί να βάλει δύσκολα στον Άγιαξ το Γιώχαν Κρόιφ Αρίνα, αλλά θα πρέπει να το κάνει αυτό σε κάθε περίπτωση. Mm-hmm. Ήταν ένα άλλο πράγμα που πρόσεξε είναι ότι είναι τέταρτο σερί παιχνίδι, πέμπτο, που χρησιμοποιεί το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, γιατί προφανώς νιώθει μια ανασφάλεια εκεί, δεν ξέρω το λόγο που μπορεί να το κάνει για τον λόγο. Μιλάω για τον μπάσκετ ο Σούταλο. Ο Σούταλο κάποια στιγμή κλάταρε, του ζήταγε αλλαγή, δεν μπορούσε δηλαδή στο ημίχρονο να συνεχίσει. Και είναι λογικό γιατί παίζουν στα μάτια. Είναι δηλαδή πάνε τώρα για ακόμη ένα μάτσο, με τον Παναθηναϊκό το πέμπτο. Ναι, ναι. Και πολύ καλός ο αριστερός ο Βέλγος που είχαν, ο νεαρός, πολλές κούρσες από τα αριστερά. Θα έπρεπε ο Παναθηναϊκός ο Μπακ να τον έχει στο μυαλό του. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα εισιτήρια έχουμε πει ότι θα είναι δικαρισμένο το γήπεδο γιατί έχει γίνει sold out online από την πρώτη στιγμή για τον Άγιαξ. Ο Παναθηναϊκός χθες εξέρνευσε η διορία για τα 2.000 εισιτήρια που είχε. Δεν έχω κάποιο νούμερο αυτή τη στιγμή ακόμα, δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση για το πόσο έφυγαν, αλλά αυτό που γνωρίζουν είναι ότι θα δώσουν εισιτήρια στον Παναθηναϊκό και στους ομογενείς εκεί. Οπότε νομίζω ότι θα έχει αρκετό κόσμο ο Παναθηναϊκός συνδυαστικά για αυτό το ταξίδι και καλό είναι να μπιζάρουν τον Παναθηναϊκό όσο μπορούν γιατί είναι δύσκολη η αποστολή. Έτσι είδαμε και τη Λαντς που καραδοκεί, να το πω έτσι, σε περίπτωση που κάτι στραβώσει και παξίλο, να κερδίζει 3-0 τη Λέστερ και να βγάζει έτσι το χαρακτήρα μιας πολύ αθλητικής ομάδας. Μην ξεχνάμε ότι ήταν στο Champions League η Λαντς, αν δεν κάνω λάθος, πέρσι. Οπότε καλό είναι να αποφύγει ο Παναθηναϊκός και για μένα η ευκαιρία του είναι τώρα, δεν είναι μετά, τώρα που γυρίζει, που υπάρχει ένα μαξιλαράκι. Τώρα, για τον Παναθηναϊκό, για τα αγωνιστικά. Το καλό είναι ότι μπήκε ο Βαγιανίδης και επιβεβαιωνόμαστε σε αυτό που λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, ότι ανεβάζει στροφές και θα κυνηγήσει μια θέση στο βασικό σχήμα. Ο Μπάλτοκ όμως είναι αμφίβολος για τη ρεβάνς, γιατί είχε ένα σφίξιμο στο δικέφαλο και έκανε θεραπεία. Οπότε νομίζω ότι λογικά δεν θα προλάβει τον αγώνα, αν χάνει προπονήσεις, τον επαναληπτικό. Κατά τα άλλα, εκτός από τους δύο στόπερ που ξέρεις είναι ένα μόνιμο θέμα μέχρι να ανεβάσουν τροφές και θα χρειαστούν κάποιο χρόνο, πιστεύω από τα τέλη Αυγούστου και μετά, δηλαδή να τους υπολογίσω ο Παναθηναϊκός, τον Μάγνουσον και τον Πάλμερ Μπράουν, ίσως και αρχή Σεπτεμβρίου, ενώ στην κατάσταση που θέλει ο Παναθηναϊκός να είναι έτσι, γιατί προπονούνται κανονικά. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάποιες άλλες ελλείψεις, έτσι, τρανταχτές ο Ιωαννίδης, συνεχίζει παρά το ότι θα παίξει με δεμένο όμο και είναι σε καλή κατάσταση. Τίθεται το μεγάλο ερώτημα, εάν θα ξεκινήσει ο Ιωαννίδης ή όχι, είναι μεγάλη συζήτηση, δηλαδή είναι σε θέση να παίξει λίγο περισσότερο κάθε μέρα και καλύτερα, αλλά το ξεκινάς τον Ιωαννίδη για να τον αλλάξεις μέσα στο 60 αυτό είναι το ζήτημα. Το διατηρείς στον πάγκο αυτό και το ρίχνεις μετά μέσα. Αυτό είναι το ζήτημα, ναι. Ναι, γιατί μπορεί να και παράταση το μάτς, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, πρέπει να διαχειριστείς. Βέβαια.
Αυτό είναι θέμα Αλόνσο λοιπόν, πώς θα το δει. Ωστόσο, αυτό που προσπαθεί να δουλεύει σε αυτές τις μέρες ο Αλόνσο είναι και στους παίκτες σε ατομικά συζητήσεις, αυτό τους λέει. Είναι πρώτα απ' όλα ότι ο Παναθηναϊκός δούλεψε όλο το καλοκαίρι για να βγάλει ένταση και πρέσβη στο παιχνίδι του, και παρά το ότι οι οδηγίες ήταν σαφέστατες με το που πήγε ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ να το κάνει, να κάνει αυτό που έμαθε δηλαδή. Δεν το έκανε ο Παναθηναϊκός, δηλαδή δεν εφάρμοσε το σχέδιο, το πλάνο, με αποτέλεσμα να περιμένει πίσω την μπάλα, να εχνηδιαστεί τροποποιημένα από τα τρεξίματα των νεαρών παιχτών του Άγιαξ και να συμμοχθεί ο ίδιος. Όταν το εφάρμοσε, πήγε να γυρίσει το έργο στο δεύτερο 25 λεπτό. Και προβληματίζει και ο Αλόνσο τώρα για την άμυνα, πως νομίζω ότι κάτι πρέπει να αλλάξει σε αυτή τη ρεβάνς. Δεν μπορεί να πάει με τα ίδια δεδομένα. Στην άμυνα είχε ένα θέμα ο Παναθηναϊκός αριστερά, γιατί τι γίνεται, ο Γετβάη φαίνεται ότι όταν είναι αριστερά δεν παίζει το ίδιο άνετα με την μπάλα, οπότε πρεσάροντας τον playmaker του Παναθηναϊκού, τον Αράο, η μπάλα πήγαινε υποχρεωτικά στα stopper, αλλά όπως για να το κάνουμε, ο Γετβάη αριστερά δεν είναι Μάγνουσον, ας πούμε, που ανεβάζει την ομάδα καλά στο επιθετικό transition, και εκεί είχε πρόβλημα ο Παναθηναϊκός στην ανάπτυξη. Άρα τώρα δεν ξέρω πώς θα το λύσει αυτό. Θα βάλει μία λύση να γυρίσει πίσω τον Αράο. Δηλαδή, και βάλει τα καλύτερα παιχνίδια που τα κάνει με τον Αράο σε αριστερά. Αλλά δεν νομίζω ότι θέλει να τον κάψει από εξάρι. Έτσι, έτσι βγάζεις και τον. Λες να βάλει τον Αράο αριστερά και τον Ίγκασον δεξιά, εσάς το πέρα. Θα μπορούσε να το κάνει. Αλλά το ζήτημα εδώ είναι ότι το αρέσει πάρα πολύ ο Αράο στο 6. Το θεωρεί ότι είναι μια πολύ ποιοτική. Μα ήταν και ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού, ίσως στο πρώτο μάτσο. Ναι. Έτσι. Ναι. Απλά συζητήθηκε χθες αυτό το πρόβλημα. Στο ανέβασμα της μπάλας, και μην ξεχνάς ότι από εκείνη την πλευρά, επειδή εντάξει και ο Βλαντένοβιτς είναι εξαιρετικό μεσοεπιθετικά και είναι και σε καλή κατάσταση, είχε κάποια τρεξίματα καλά, αλλά δεν είναι, ρε παιδί μου, και το πρώτο βιολί στην άμυνα, δηλαδή okay, δεν είναι το φόρτι του η άμυνα του Βλαντένοβιτς, γι' αυτό έφτασε ένα πιο ισορροπημένο back τύπου Max ο Παναθηναϊκός. Αυτός ο συνδυασμός του Γετσβάη με όχι το καλό του πόδι αριστερά και του Βλαντένοβιτς, ξέρεις, με τα backup, είναι ένα θέμα πριν να λυθεί, γιατί από εκεί δέχτηκε και πληγώθηκε ο Παναθηναϊκός. Και αυτό το αναλύει τώρα ο Αλόνσο, που είδε βέβαια Άγιαξ, συζητάει με τους συνεργάτες του. Πλαστικά όλα τα βίντεο τα δείχνει στους ποδοσφαιριστές, έτσι κι αλλιώς. Και την ίδια βιντεοθεραπεία ενώ ψηρευάνε θα κάνει και τώρα. Τώρα, στο κομμάτι. Αυτά και τα αγωνιστικά. Στο κομμάτι το μεταγραφικό, Νικόλα, τι γίνεται. Γιατί ξέρεις τι, το Σαββατοκυριακό φοβαρτιστήκαμε από διάφορα δημοσιεύματα για διάφορους παίκτες, τον Ακτούρκογλου, γράφουν οι Τούρκοι συνεχώς για τον αριστερό εξτρέμ. Δεν παίζει, ο Τούρκος δεν παίζει, να τους βγάζουμε ένα-ένα. Ο Τούρκος δεν παίζει, το διαψεύδει στο Παναθηναϊκό, ξεκάθαρα, και από Γαλατασαράι με κάποιους Τούρκους δημοσιογράφους μίλησα, καλύτερο ρεπορτάζ μου το διαψεύδω, δεν ξέρω τώρα πώς βγήκε αυτό το δημοσίευμα πραγματικά. Ίσως, κοίτα, δεν αποκλείω, επειδή γίνονται, ξέρεις, διάφορα. Επειδή τα ραντάρ είναι ανοιχτά, κάποια στιγμή να γίνει μια φιλολογική ερώτηση, μπάσκετ, κάτι ενδιαφέρει. Αλλά υπάρχει πρόταση στο συγκεκριμένο, μου είπαν οι Τούρκοι, 13 εκατομμύρια ευρώ στα χέρια της Γαλατά αυτή τη στιγμή. Για το συγκεκριμένο από Ρωσία μεριά. Οπότε είναι πολύ δύσκολο, δεν το βλέπω. Και δεν παίζει κιόλας το Παναθηναϊκό. Τώρα, για τους υπόλοιπους και για τον παίχτη της Ράγιο Βαγεκάνο, στον αμυντικό χαφ. Επίσης δεν το επιβεβαιώνουν, αν και έγραφαν οι Ισπανοί ότι είχε γίνει πρόταση, επίσης δεν το επιβεβαιώνει ο Παναθηναϊκός αυτό. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί μετά τον Άγιαξ για να πάρει αριστερό εξτρέμ, ένα ποιοτικό αριστερό εξτρέμ, και για όλες τις υπόλοιπες θέσεις είναι βλέποντας και κάνοντας. Αυτή είναι η άλλη διάθεση. Δηλαδή θα πρέπει να αποχωρήσουν κάποιοι παίκτες σε αυτό το ιδιότυπο παρεδώσε για να έρθει κάποιος άλλος. Βλέπεις Σπόρα, που επίσης δεν έχει κάποια. Κυκλοφόρησε για να καταλάβει μια φωτογραφία. Μου έρθει μια φωτογραφία το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο νομίζω. Και είχε κάποιον σαν το Σπόρα, δεν ξέρω καν αν ήταν ο Σπόρα, ο οποίος καθόταν στη θέση ενός αεροπλάνου και γράφαμε από κάτω φεύγει ο Σπόρα. Τον είδαμε στην πτήση. Ο Σπόρα εντάξει εκείνη την ώρα ήταν για μπάνιο με τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Για να καταλάβει τι γίνεται στο διαδίκτυο. Ουδέποτε υπήρξε κάτι για να φύγει ο Σπόρα αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Θα πρέπει να μείνει ικανοποιημένος ο Παναθηναϊκός. Ναι, νομίζω ότι και ο παίκτης δεν είναι αρνητικός, βέβαια, αν έρθει καλή πρόταση. Ανοιχτό πάντως είναι, έτσι. Ανοιχτό πάντως είναι. Δηλαδή η Σλόβαν Μπρατισλάβας μάλιστα πηγαίνει και καλά στα προγραμματικά των ευρωπαϊκών κυπέλων και μπορεί να έχει και τη δυνατότητα να δαπανίσει και ένα ποσό για να τον αποκτήσει. Και το λέω για τη Σλόβαν, γιατί το λατρεύουν εκεί και ο ίδιος νομίζω ότι νιώθει σημαντικός εκεί, αν θα πάει. Και εκεί του έριξαν στο τραπέζι το εξιστηράκι, το τετραετές συμβόλαιο. Ναι. Αν δηλαδή προσπαθούν να το δελεάσουν όχι με τα χρήματα τόσο και με τα χρήματα, που θα είναι και τα καλά πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, 1,2 νομίζω,
αλλά κυρίως με το ότι τελετές συμβόλαιο. Ενώ αντίθετα οι Μεξικανοί που κοιτάνε και άλλες λύσεις από ό,τι διάβασα χθες στα μηνύα εκεί, προσπαθούν να αυξήσουν το Σπόρα με το οικονομικό σκέλος, αλλά ο Σπόρα θέλει περισσότερα για να πάει εκεί. Εν τω μεταξύ, ό,τι και να θέλει ο Σπόρα, αν δεν πάρει καλά λεφτά ο Παναθηναϊκός, δεν φεύγει ο Σπόρα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ, αν δεν πάρει ο Παναθηναϊκός, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει ο Σπόρα. Είναι και άλλοι παίκτες, είναι η αλήθεια, που δεν έχουμε κάποια εξέλιξη μέχρι τώρα. Δηλαδή, και είναι και δύσκολο, γιατί είναι και βαριά συμβόλαια, βάιε, και δεν είναι εύκολο να φύγουν υπό θεσίες να βρουν ομάδες. Μιλάω για τον Αϊτόρ, τον Μπέρες. Μιλάω για το Verbiage, είναι ένα σωρό άλλοι παίκτες τύπου Τσόκα ή Τουργέ που προφανώς θα πάνε προς δανεισμό ή σε κάποια άλλη ομάδα. Όλα αυτά τα μέτωπα είναι ανοιχτά και όταν έλεγε το Diego Alonso ότι οι μεταγραφές κρατάνε μέχρι 31 Αυγούστου, κάτι ήξερε προφανώς. και στο πάρε και στο δώσε. Θα πρέπει να κάνουμε υπομονή ακόμα για να δούμε που θα κάτσει η μπηλιά. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, αυτά. Νίκολα, κάτι άλλο άξιο αναφοράς? Όχι, για τα εισιτήρια τα είπαμε, δεν νομίζω ότι έχει κάτι άλλο. Κάτι ιδιαίτερο δεν έχει. Οπότε είμαστε επαφή, οτιδήποτε νεότερο ενημερώνουμε. Εννοείται, ρε φίλε, εννοείται. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Ευχαριστούμε. Καλή δύναμη. Λοιπόν,